Γιώργη και θέλουμε να μάθουμε πώς πέρασε στη συναυλία. Ναι. Τι θέλεις να πεις, Γιώργο? Τι θέλεις να πεις? Γαλλίο σου. Καμάτι, δεν άκρινα να το κούμπι πάρω. Και τι έγινε, Γιώργο? Άντε, χάθηκα μέσα στο δάσος, δεν έβρισκα πού να πάω. Έχασα μισή ώρα συναυλίας. Ναι. Πες στο δάσος, ανάμεσα από την τράκη στον τρένο πήγαινα. Ναι. Κατέβηκα κάτι κατηφόρος, αν έβηκα κάτι ανηφόρος. Ναι. Ακούγοντας μόνο την μουσική να με οδηγεί, μόνο η μουσική με οδηγούσε. Το θέμα είναι το εξής, τι έγινε εν τέλει? Τελικά κατάφερα και έφτασα ακόμα να βλέπω πανόβαλα με πρόβαλη λύκη, δηλαδή. Ναι. Ήταν παντού γύρω γύρω, τάσο. Η λύκη. Θα με τρώγαν. Θα έρθεις για την αυλή, άξιζε τον κόπο ή όχι? Η αυλή ήταν καλή. Ναι, ο Γιώργος δεν τυχα. Δηλαδή? Πολύ άφορο, παιδί. Και ρωτάω, ο βαθμός, εν τέλει. Θα πάρει ένα 7,5. Γιατί όχι 9? Αλλά όμως 8, γιατί μετά πολύ λίγο αυτό το σκέφτομαι και θα γελάω. Α, μάλιστα. Δηλαδή, για όλα αυτά, για αυτό εδώ, που σου έδωσα για να ανέβεις να κερδίσεις 10 πόντους. Ναι, τι να το κάνεις αυτό. Λέω, είναι κοντός. Θέλω να το βάλω κάτω, να πατήσω πάνω και δείξω 10 πόντους. Στα αγγλικά μου λέει, άρα δεν το χρειάζεσαι. Όχι, το χρειάζομαι. Λέω, όχι, λέει, το χρειάζεσαι. Λέει, αν θέλεις, δεν μπορείς να πάρεις αυτό και να καθίσεις πάνω. Τους λέω, καλά, συνεννόηση. Τους λέω, πάρτο και μου δίνει έναν αριθμό και το κόψω από το εισιτήριο. Ναι. Και το πήρα μετά. Α, οπότε δεν ήταν αυτό η αιτία, όλοι. Αλλά μου την έσανε κάτι, το κουβάλλεις όσο το... Γιατί... Αυτό εδώ. Για ανέβα πάνω του, σε παρακαλώ, ρε Γιώργη. Ανέβα πάνω του. Λοιπόν, είμαι εδώ. Ανέβα. Πατάω εδώ. Yes! Τώρα βλέπει τα πάντα ο Γιώργος. Λίστο. Οκ. Λοιπόν. Αυτό το κόλλο δεν πιάνει τίποτα, κρυώνω. Πιστεύω ότι πέρασε τέλεια, φαίνεται λοιπόν. Λάθος έγινε, είσαι χώμα να μην στην αηδία. Το θέμα είναι ότι έγινε σκατά, αλλά το 7,5 το πήρε. Ναι, αλλά σε λίγα μήνες μπορεί να γίνει 8,5 το 7,5. Α, μάλιστα. Περιμένουμε λίγους μήνες. Α, μάλιστα. Αυτά. Μπράβο.